απόψινή εναρχτήρια τελετή συμπίπτει με την εναρχτήρια σύναξη της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και γι' αυτό θα παρακαλέσω με τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κορομπίλη, να μας απευθύνει τον χαιρετισμό που είναι ο τελευταίος χαιρετισμός, κύριε Κορομπίλη. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριε καθηγητές, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, πολιτικών, στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας, πρόεδροι συλλόγων και φορέων της πόλης μας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη της 29ης πολιτιστικής χρονιάς της Σχολής Γονέων για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018, η οποία, κύριε πρόεδρε, συμπίπτει και με την 29η πανορθόδοξη συνδιάσκεψη από την κοινή μας αφετηρία το 1989. Για το λόγο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η σημερινή μας εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χεσαριανής, Βύρονος και ημιτού κύριο Δανίλ. 29 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Σχολής Γονέων Κατερίνης, ενός πολιτιστικού θησαυρού της πόλης μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 609 ομιλητές σε 554 εκδηλώσεις τίμησαν και κόσμησαν με την παρουσία τους την Σχολή Γονέων, την Κατερίνη και την Πιερία γενικότερα. Τα θέματα τα οποία διαπραγματεύτηκαν, παρουσίασαν και συζήτησαν με το κοινό καλύπτουν κυριολεκτικά όλο το φάσμα της επιστημονικής γνώσης. Δικαίως λοιπόν καταξιώθηκε ο θεσμός αυτός ως το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 εκδηλώσεις με εισάριθμους καταξιωμένους ομιλητές, 8 μουσικά ή χοροδιακά ή έντεχνα σύνολα από συλλόγους και φορείς της Πιερίας, 19 συνδιοργανωτές, 37 χορηγούς, 4 μεγάλους χορηγούς. Στη φετινή χρονιά έχουν γίνει εξής καινοτομίες, όπως ριζική ανανέωση της ιστοσελίδας μας, σχολήγονέων.gr, με πιο εύχριστο μενού και εμφάνιση. Ψηφιοποίηση όλων των παλαιών ομιλιών από το 1989, οι οποίες πλέον είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας και στον καθένα μας. Καθιέρωση του θεσμού των μεγάλων χορηγών και ζωντανή μετάδοση των εκδηλώσεων μέσω της σελίδας μας στο Facebook και του ράδιο ενημέρωση στο 92,2. Σεβασμιότατοι, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, παρά τις πολυπίκυλες δυσκολίες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, συνεχίζει την πορεία του χάρη στην πολύτιμη στήριξη του Δήμου Κατερίνης, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε, του ΟΠΑΠ, της ΔΕΙΑΚ και της εταιρείας Κωνσταντόπουλος ΑΕ, καθώς και των 37 χορηγών που κατονομάζονται αναλυτικά στο οπισθόφυλλο του εντύπου προγράμματος που κρατάτε στα χέρια σας. Θερμότατα σας ευχαριστούμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλονται στους προτεργάτες της έμπνευσης και δημιουργίας της σχολής, συμβουλευτικής όπως λεγόταν τότε, γονέων, το 1989 και ιδιαίτερα στον ιδρυτή της, τον δικηγόρο, τον κύριο Δημήτρη Δημινά. Κύριε Δημινά, σας ευχαριστούμε. Και τον ασθενούντα πρώην Κύτρους Μητροπολίτη Αγαθόνικο, αμφότερη επίτιμη πρόεδρη της Σχολής Γονέων, που με αγάπη στον άνθρωπο, στην οικογένεια και στον πολιτισμό, δημιούργησαν και ανέπτυξαν αυτόν τον θεσμό, καταντάσσοντάς τον στους πρώτους στον αλληλικό χώρο για 29 συνεχή χρόνια. Σεβασμιότατε, η ένταξη της επίσημης έναρξης της 29ης συνδιάσκεψης εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για τα θέματα αιρέσεως και παραθρησκείας στη Σχολή Γονέων Κατερίνης προσδίδει σε εμάς ιδιαίτερη έγκλη και ευρύτητα και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Κύριε Πρόεδρε, διεπίστωσα ότι η 29η χρονιά είναι η δική σας, η 29η είναι και η δική μας. Ωραίοτατη σύμπτωση. Και μετά θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε τον λόγο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ. Με θέμα ο Κύριος όφθη και είπεν. Κύριε Πρόεδρε της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριε Γεώργη. Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, εδεσιμολογιότατε γραμματεύ της Συνοδικής Επιτροπής,
Πρωτοπρεσβύτερε, κύριε Κυριακέ Τσουρέ. Πανοσιολογιότατη, εδεσιμολογιότατη, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί. Ουμή ποιήσει Κύριος ο Θεός πράγμα, εάν μη αποκαλύψει παιδείαν αυτού προς τους δούλους αυτού τους προφήτας. Λέων ερεύξετε και τις ου φοβηθήσετε. Κύριος ο Θεός ελάλησε και τις ου προφητεύσει. Το μεταφράζω. Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα, δίχως να πει το σχέδιό Του στους προφήτες, τους δούλους Του από πριν. Μούγκρισε το λιοντάρι και ποιος δεν θα φοβηθεί. Μίλησε ο Κύριος ο Θεός, ποιος δεν θα προφητεύσει, ερωτά ο προφήτης Αμός. Ο Ισραηλιτικός λαός είχε γίνει έθνος. Είχαν ελευθερωθεί από τη δουλεία της Αιγύπτου. Τους είχε δοθεί ο νόμος και είχαν υποσχεθεί οι Ισραηλίτες μια ζωή υπακοής στο Θεό. Και η θρησκεία τους συνεχώς τους υπενθύμιζε την εξάρτησή τους από τη συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Όμως, παρέβαιναν εξακολουθητικά την κλίση τους και τις υποσχέσεις τους. Εξαιτίας της ειδωλολατρείας, του εμφυλίου πολέμου, της ανηθικότητας, της αυταρέσκειάς τους, χρειάζονταν συνεχώς να επανέρχονται στην αρχική υποχρέωση της υπάρξεώς τους. Οι προφήτες ήταν άνθρωποι που τους τοποθετούσε ο Θεός γι' αυτό το συγκεκριμένο έργο, να καλέσουν το λαό να δείξει εμπιστοσύνη στο Θεό και στο νόμο Του. Η χαλαρότητα οδηγούσε στη λύφη. Ο Άγιος Νόμος του Θεού για τη ζωή είχε σταματήσει να είναι μια αποτελεσματική δύναμη στο να διαπλάθει τα άτομα και την κοινωνία. Μερικές φορές το λάθος ήταν μάλλον στην ανατροπή των σωστών προτεραιοτήτων. Οι θυσίες είχαν προορισμό να διευθετούν τις περιπτώσεις ανυπακοής. Υπήρχαν όμως περίοδοι στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης που οι θυσίες θεωρούνταν υποκατάστατα της υπακοής, κάτι σαν τελετουργικές τεχνικές για να εξευμενίζεται ο Θεός. Όταν η θρησκεία του έθνους εκφυλιζόταν σε αυτό το είδος της ανήθικης τυπολατρείας, οι προφήτες ύψωναν τη φωνή της διαμαρτυρίας τους. Αυτό εξηγεί ολόκληρα σύνολα εδαφίων, στα οποία με την πρώτη ματιά οι προφήτες φαίνονται να αρνούνται τη θεία αυθεντία των θυσιών. Ο σκοπός τους είναι μάλλον να θυμίσουν στο λαό τις σωστές προτεραιότητες, να επιμείνουν στην πρωταρχική απέτηση του Θεού, στο να υπακούει ο λαός τις εντολές Του και να ζει μέσα στα δικά του πρότυπα. Ο αληθινός προφήτης διεκδικούσε το προνόμιο να ανήκει στο Συμβούλιο του Κυρίου, μια λέξη που περιέχει την έννοια της σύσκεψης, όπως μας παραδίδεται στο Τρίτο Βασιλειόν, και της στενής επικοινωνίας με το Θεό. Αυτή η εμπειρία της στενής επικοινωνίας του προφήτου με το Θεό και της γνώσεως των σκέψεών του, σε
αυτό το πνεύμα, ομίλησε και ο προφήτης Αμός προηγουμένως, με τη συμμετοχή στο Συμβούλιο κρύβονταν πίσω από τις λέξεις «βλέπων» και «προφήτης», που βρίσκονται στο πρώτο παραλυπωμένον και σημαίνουν και οι δυο τον προφήτη. Η λέξη που μεταφράζεται «προφήτης» σημαίνει «καλεσμένος από το Θεό». Για όσους έχουν σπουδάσει και ξέρουν εβραϊκά, η λέξη «ναβί» είναι παθητικός χρόνος, δεν είναι ενεργητικός χρόνος. Δηλαδή, είναι κάτι που πάσχει ο προφήτης όταν γράφονται οι λέξεις των προφητών στην Παλιά Διαθήκη. Με το καθήκον να διακηρύξει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Η κλίση του Θεού δεν είναι πρόσκληση, αλλά διορισμός. Για παράδειγμα, ο Κύριος έλαβε τον Αμός με το σκοπό να τον κάνει προφήτη στο λαό του. Ο προφήτης καλείται και βλέπων και σημαίνει εκείνος που βλέπει. Οι χρησιμοποιούμενες στην Αγία Γραφή εναλλάξ λέξεις προφήτης και βλέπων τονίζουν το γεγονός ότι με την έμπνευση του Θεού οι προφήτες έχουν μια εντελώς ξεχωριστή ικανότητα να βλέπουν μέσα στις υποθέσεις των ανθρώπων καθώς και μέσα στα σχέδια του Θεού. Οι λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Μολονότι το Άλφα Βασιλειών αναφέρεται, είναι για τον προφήτη Σαμουήλ, σε μια παλιότερη εποχή της εποχής των δράσεων των προφητών. Η εποχή που έδρασαν οι προφήτες είναι από το 1100 π.Χ. έως το 400 που είναι η τελευταία προφητεία του Μαλαχίου. 700 δηλαδή χρόνια. Σε αυτά τα 700 χρόνια ενεφανίστησαν όλοι οι προφήτες και έδρασαν. Και οι δυο μαζί, βλέπων και προφήτης, δείχνουν τις δυο πλευρές της προφητικής εμπειρίας. Ο βλέπων αναφέρεται στη μεταβολή που ο Θεός κάνει στον άνθρωπο, που λαμβάνει και εκλέγει για το σκοπό αυτό. Ο προφήτης υποδεικνύει την αποκάλυψη των σχεδίων και του θελήματος του Θεού πάνω στον άνθρωπο αυτόν και μέσω αυτού στον κόσμο. Οι προφήτες επομένως ήταν ουσιαστικά άνθρωποι που ο Θεός διάλεγε για να τους αναθέσει να ανακοινώσουν στους ανθρώπους τις βουλές του. Ήταν ουσιαστικώς τα φερέφωνα του Θεού. Το κάλεσμα του προφήτη δεν ήταν κληρονομικό και ο Θεός διάλεγε τους ανθρώπους του από πολλούς και διαφορετικούς χώρους της κοινωνίας. Μερικοί, όπως ο Ιερεμίας και ο Ιωνάς, ήταν πολύ απρόθυμοι στο να στρατολογηθούν από το Θεό, ιδιαίτερα όταν έμαθαν τι ζητούσε από αυτούς ο Θεός. Όμως, πέρα από την επικοινωνία τους με το Θεό, οι προφήτες απίφθηναν το μήνυμά τους τόσο για τους συγχρόνους τους, όσο και για τους μετέπειτα. Μερικές φορές τόνιζαν το μήνυμά τους με δραματικές ενέργειες, αλλά τις περισσότερες φορές τα μηνύματά τους τα παρουσίαζαν σε καλοφτιαγμένες ομιλίες που είχαν τα σημάδια καλής προετοιμασίας και προεργασίας. Οι προφήτες είναι πολύ φιδωλοί στο να μας αποκαλύψουν το πώς πήραν τα μηνύματά τους. Συχνά δεν μας λένε τίποτε περισσότερο από το «έγινε λόγος Κυρίου». Ο τύπος του ρήματος «έγινε» είναι μετάφραση των Εβδομήκοντα του εβραϊκού ρήματος «είμαι». Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος του Κυρίου έγινε μια ζωντανή σημερινή πραγματικότητα για τους Εβραίους. Γεγονός που μας μιλάει για το περιεχόμενο και όχι για τη φύση της εμπειρίας. Εν τούτης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προφήτες ήθελαν να δώσουν βαρύτητα στις διακηρύξεις τους. Για το σκοπό αυτό προέτασαν όταν απευθύνονταν στους ανθρώπους το στερεότυπο «Τάδε λέγει Κύριος» και σήμαινε ακριβώς ότι αυτό που έλεγαν το έλεγε ο Κύριος που μιλούσε με τη γλώσσα τους και το στόμα τους.
έπαιρναν από τον Κύριο τους ακριβείς λόγους και έλεγαν, προσέξτε τον πληθυντικό στα του Ιερεμίου και του Εζεκίλ. Οι προφήτες που δέχονταν τα θεία μηνύματα ανακοίνωναν τις αποκαλύψεις πολλές φορές με εικόνες, επειδή αυτό ήταν εντυπωσιακό και διδακτικό για τους ακροατές τους. Έτσι ο προφήτης Ισαΐας, επειδή οι Ισραηλίτες σκέπτονταν να συμμαχήσουν με τους Αιγυπτίους που βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Ασσυρίους, επειδή θεωρούσαν τους Αιγυπτίους ισχυρούς και δεν εμπιστεύονταν στην πρόνοια του Θεού ότι θα τους προστατεύσει, πορευόταν ο Ισαΐας ανυπόδητος και γυμνός για να δηλώσει, 3 χρόνια το έκαμε αυτό, ότι όπως εκείνος περπατούσε γυμνός, έτσι σε λίγο θα ήταν και οι Αιγύπτιοι που θα εχμαλωτίζονταν από τους Ασσυρίους. Ο προφήτης Ιερεμίας το ίδιο πράττει με το όραμα των 2 κανίστρων που ήταν γεμάτα, το ένα με σάπια και το άλλο με υγιή και γερά σίκα. Ο προφήτης Ζαχαρίας ανακοίνωσε τις βουλές του Θεού με τις εικόνες των 4 κεράτων και των 4 σιδηρουργών. Δεν μπορούμε να δώσουμε καμιά λογική περιγραφή της εμπειρίας τους. Πρέπει απλά να παρατηρήσουμε τα γεγονότα. Από τη μια πλευρά, αυτοί οι ίδιοι διεκήρυταν ότι έλεγαν λόγια που ο Θεός τους είχε δώσει. Από την άλλη, σίγουρα δεν ήταν απρόσωπα μαγνητόφωνα ενός εξωτερικού μηνύματος. Αντίθετα, ήταν σπουδαίες και έντονες προσωπικότητες. Κρίνοντας από την άπειρα πιο σημαντική προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού, του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε ότι όταν κάποιος είναι απόλυτα ενωμένος με το Θεό, τότε το αληθινά ανθρώπινο, η πλήρης ατομική προσωπικότητα φτάνει στην τελειότητά της. Επομένως, στην περίπτωση των προφητών, ο Θεός τους έφερε σε τέτοια επικοινωνία και στενότητα με τον εαυτό του, τέτοια αρμονία σκέψεως και θελήσεως, τέτοια αφιέρωση ζωής και όλα αυτά μέσω των χαρακτηριστικών εμπειριών της σωτηρίας, ώστε να αυξηθούν σε πλήρη ωριμότητα οι ίδιοι και με τη μοναδική έμπνευση του Θεού έγιναν όργανα του. Η προφητική εμπειρία. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσα στις πατράσι εν τις προφήτες. Ο Θεός πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορές μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τους προφήτες. Σύμφωνα με τον αποστολικό αυτό λόγο, ο Θεός μίλησε πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους, στους προγόνους Ιουδαίους που έζησαν πριν την εποχή του Αποστόλου Παύλου, με τους προφήτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν το θέλημα του Θεού και το κατέστησαν γνωστό στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μπορούμε μελετώντας την προφητική γραμματεία να συνοψίσουμε και να πούμε ότι 7 τρόποι αναφέρονται στην Αγία Γραφή με τους οποίους μίλησε ο Θεός στους ανθρώπους για να ανακοινώσει τις βουλές του, τις αποφάσεις του και το υπερλόγον Άγιο θέλημά του. Πρώτος τρόπος, η εσωτερική έλαμψη. Η εσωτερική έλαμψη παρέχεται σε όλους τους πιστούς που ζουν εν Θεό. Με εσωτερική έλαμψη φωτίζονται και οδηγούνται οι άνθρωποι για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός. Ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών των φωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου κρύβουν μια εμπειρία. Η γνώση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας είναι έλαμψη που συμβαίνει με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος κατά τον Απόστολο Παύλο. Θα σας διαβάσω το παράθεμα από τη μετάφραση. Αλλά εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους. Το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου.
αποβλέποντας στη δόξα μας. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε, γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα σταύρωναν το χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέγει η Γραφή, μάτι δεν τα είδε και ούτε τα άκουσε αυτή και ούτε που τάβαλε ο λογισμός του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε μας όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμα και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός από το Πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του. Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορούσε να τα ξέρει, εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε όσα ετοίμασε ο Θεός για χάρη μας. Γι' αυτό μιλάω και όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα, ερμηνεύοντας σε αυτούς που έχουν το Πνεύμα αυτά τα πνευματικά πράγματα. Όποιος όμως δεν έχει το Πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Γιατί καθώς λέγει η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος, εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. Αυτή την έλαμψη παρακαλούν να βιώσουν οι πιστοί κατά την ευχαριστιακή σύναξη με την ευχή που λέγει ο λειτουργός ιερέας πριν την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής και το κήρυγμα. Έλαμψον εν τις καρδίες ημών, επειδή την ξέρετε δεν θα την αναφέρω. Γι' αυτό το λόγο οι άπιστοι στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται εσκοτισμένοι κατά τη διάνοια. Η ζωή χωρίς πίστη είναι ζωή στο σκοτάδι. Δεύτερος τρόπος, η υπερφυσική αποκάλυψη. Είναι προνόμιο των στήλων της Εκκλησίας, προφητών και αποστόλων, όπως ο Κύριος επεσήμανε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του, όταν τον ρώτησαν γιατί ομιλεί με παραβολές λέγοντας ότι «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εκείνης δε ου δέδοτε». Με υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός κατέστησε γνωστό στους προφήτες το κρυμμένο μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων που πραγματοποιήθηκε εν χρόνο με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έλαβε μια ιδιαίτερη υπερφυσική αποκάλυψη από τον Κύριο Ιησού Χριστό που αφορούσε την πορεία της Εκκλησίας μέσα στο χρόνο έως τη Δευτέρα Παρουσία Του. Με τους δύο προηγουμένους τρόπους της εσωτερικής έλαμψης και της υπερφυσικής αποκάλυψης, ο Θεός απευθύνεται στο πνεύμα του ανθρώπου που υποβοηθείται επειδή είναι δεκτικό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά με τους δύο επόμενους τρόπους ο Θεός απευθύνεται στο πνεύμα του ανθρώπου είτε μέσω των αισθήσεων του σώματος είτε χωρίς τις αισθήσεις. Είναι η οπτασία. Οπτασία λέγεται ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός απευθύνεται μέσω των αισθήσεων στον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας εξωτερικές παραστάσεις, ενώ βρίσκεται ο άνθρωπος σε εγρήγορση, δηλαδή διατηρεί λειτουργούσες καλώς τις αισθήσεις του. Σε οπτασία είδε ο προφήτης Ζαχαρίας στο ναό των Ιεροσολύμων τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, που του ανήγγειλε τη σύλληψη του Υιού του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. «Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών», και ο λαός έλεγε απ' έξω ότι οπτασία είδε. Σε οπτασία εμφανίστηκαν οι άγγελοι στις μυροφόρες, όταν επισκέφθηκαν τον τάφο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που τις πληροφόρησε ότι ο Κύριος ανέστη, όπως αναφέρουν οι Απόστολοι στους μαθητές, που συμπορεύθηκαν με τον αναστημένο Κύριο προς τους Εμαούς την ημέρα που αναστήθηκε. Αλλά και οι γυναίκες στην Εσεξιμών
εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε ή λέγουσι αυτών ζήν. Στα αναφερθέντα ενδεικτικώς παραδείγματα, αυτοί που είδαν την οπτασία διατηρούσαν τις εξωτερικές αισθήσεις του σώματός τους. Τέταρτος τρόπος, η όραση ή όραμα. Λέγεται ο τρόπος που ο Θεός απευθύνεται με εσωτερικές καταστάσεις και παραστάσεις στο ανθρώπινο πνεύμα, χωρίς να χρησιμοποιούνται οι αισθήσεις του σώματος, κατά το οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε εκστατική κατάσταση. Ο Θεός έχει την δυνατότητα να επιδρά άμεσα επί του πνεύματος του ανθρώπου, επειδή πνεύμα ο Θεός και δημιούργησε το ανθρώπινο πνεύμα. Τέτοια όραση είναι του Ισαΐου που αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο με την οποία κλήθηκε στο προφητικό έργο όταν είδε τον Θεόν καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Με οράματα ή οράσεις κλήθηκε ο προφήτης Ιερεμίας στην προφητική αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός, ο οποίος ενισχύει τον προφήτη που δίσταζε να αναλάβει το προφητικό έργο επειδή είχε συνέστηση των αδυναμιών του. Με τα δύο οράματα της ράβδου από αμυγδαλιά και του λέβητα που βράζει, ουσιαστικά απαντά στον προφήτη ότι ο ίδιος ο Θεός αγρυπνεί για να εκπληρωθούν οι λόγοι του και θα βρίσκεται μαζί με τον προφήτη, ώστε ο προφήτης να μην φοβείται να αναλάβει την αποστολή που του αναθέτει. Τρίτο παράδειγμα. Με όραμα που είδε ο προφήτης Εζεκιήλ, κλήθηκε να αναλάβει την αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός να επιτελέσει στους Ισραηλίτες. Ο Θεός εμφανίζεται στον Εζεκιήλ σε ένα ουράνιο άρμα, μπορείτε να το διαβάσετε στην αρχή του βιβλίου των προφητιών του. Σε αυτό το όραμα ο προφήτης έβλεπε δια των εσωτερικών και όχι δια των σωματικών αισθήσεών του. Κατά την προηγουμένη θεία εμφάνιση έλαβε ο Εζεκιήλ την προφητική αποστολή του. Εδώ ευθύς εξ αρχής ο Κύριος έδωσε σε αυτόν την εντολή να κηρύξει στους Ισραηλίτες και είπε σε αυτόν τις δυσκολίες του έργου. Έπειτα όμως τον διέταξε να φάει, να καταπιεί μια περγαμηνή που ήταν γραμμένο νιηθρίνη και τα ουέ τα οποία απίφθινε στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος επανέλαβε τις εντολές του και συνέστησε στον προφήτη θαραλέα στάση απέναντι στο σκληροτράχυλο Ισραήλ. Το όραμα απομακρύνεται και ο Εζεκίηλ επιστρέφει στην οικία του. Μετά 7 ημέρες, ο προφήτης έλαβε συγκεκριμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να ασκήσει το προφητικό του έργο. Τέλος, ο Εζεκίηλ βλέπει και πάλι το Θεό, ο οποίος επιβάλλει σε αυτόν προσωρινώς σιωπή. Τέταρτο παράδειγμα. Όραση είδε και ο προφήτης Ναούμ που αναφέρεται στην αρχή του βιβλίου του. Πέμπτο παράδειγμα, ομοίως και ο προφήτης Οβδιού είδε όραση. Έκτο παράδειγμα, ένα βασιλικό γεύμα που παρέθεσε ο βασιλιάς των Ασσυρίων Βαλτάσαρ στους αξιωματούχους της αυτοκρατορίας του, χρησιμοποίησε για τα ποτά τα σκεύη του ναού των Ιεροσολύμων που είχαν αρπαχθεί όταν κυριεύθηκε η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Την ώρα του συμποσίου, ο βασιλιάς είδε απέναντι στον τοίχο της αίθουσας του συμποσίου ένα αόρατο χέρι να γράφει μια επιγραφή που δεν γνώριζε τη σημασία της. Ο προφήτης Δανιήλ κλήθηκε να ερμηνεύσει την επιγραφή. Η ερμηνεία δεν ήταν καθόλου κολακευτική και ευχάριστη για τον βασιλιά. Παραδόξως όμως, επιδαψιλεύτηκαν μεγάλες τιμές στον προφήτη Δανιήλ για τη σοφή ερμηνεία του. Κατά την όραση μπορεί ο προφήτης να βλέπει εξωτερικά γεγονότα να συμβαίνουν ή μυστηριώδη αντικείμενα, όπως το χέρι που έγραψε στον τοίχο του βασιλιά των Ασσυρίων Βαλτάσαρ, όπως αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Δανιήλ. 7. Οικειωμένη βάτος που είδε ο Μωυσής είναι επίσης όραμα. 8. Άλλοτε το όραμα μπορεί να είναι εσωτερικό, όπως το όραμα των οστών που είδε ο Εζεκίηλ. Με το όραμα ο Θεός ανήγγειλε στον προφήτη την καθολική αποκατάσταση του Ισραηλιτικού έθνους που είχε εξαφανιστεί και διαλυθεί
από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Η αλληγορία αυτή προϋποθέτει την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών που προϋπήρχε στην Ισραηλιτική σκέψη και ήταν γνωστή. Ένατον, με 8 μυστηριώδη οράματα, ο Θεός αποκάλυψε στον προφήτη Ζαχαρία το μέλλον των Ισραηλιτών που είχαν επιστρέψει από τη Βαβυλώνιο αιχμαλωσία και την εποχή του Μεσσία. Άμα διαβάσετε τον προφήτη Ζαχαρία, θα δείτε τα οράματα. Πέμπτον, ο Θεός χρησιμοποιεί και άλλο τρόπο για να ανακοινώσει τα θελήματά Του, το όνειρο. Αναφέρονται όνειρα με τα οποία αποκαλύπτει ο Θεός τις βουλές Του. Πρώτα, σε ευλαβείς ανθρώπους, όπως τον Ααρών και στη Μαριάμ, τα αδέλφια του Μωυσή. Μάλιστα εδώ, ο Θεός λέγει ότι έγινε ένα επεισόδιο ανάμεσα στον Ααρών και την Μαριάμ, οι οποίοι συνομώτησαν εναντίον του Μωυσέως και είπε η Μαριάμ, τι περισσότερο έχει ο Μωυσής από μας. Και ο Θεός την ετιμώρησε, όπως ξέρετε εσείς που διαβάζετε την έξοδο, έγινε λεπρά, απέκτησε λέπρα δηλαδή, και ο Θεός της λέγει και σε αυτήν και στον Ααρών. Γιατί λέει, έκαμε τέτοιες σκέψεις για τον Μωυσή, εγώ λέει με αυτόν ομιλώ πρόσωπον προς πρόσωπον, ενώ μαζί σας ομιλώ διοραμάτων και ενυπνίων. Δεν είστε επομένως το ίδιο εσείς με τον Μωυσή. Και μη βάζεις τέτοιες σκέψεις, μη θέλεις να εξισωθείς και να εξυψωθείς περισσότερο από εκεί που πρέπει. Με όνειρα ο Θεός φανέρωσε τα άγνωστα γεγονότα στον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παρθένου Μαρίας, που σχετίζονταν με την σάρκωση του Υιού του Θεού, με τα οποία και έδινε εντολή για να ενεργήσει. Με όνειρα που επίσης αποκαλύπτει τις βουλές του, είπαμε σε ευσεβείς, αλλά και σε ασεβείς ανθρώπους. Στο Φαραώ, με όνειρα των 7 και 7 αγελάδων και των 7 και 7 σταχίων, ο Θεός ανακοίνωσε τις 2 επταετής περιόδους της αφθονίας και εφορίας της γης και του λοιμού που θα έρχονταν στη χώρα του. Επίσης, στον Ναβουχοδονόσορα, με 2 όνειρα, στο ένα ο Θεός έκανε γνωστό τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών και στο άλλο αναγγέλθηκε η πτώση του βασιλιά, ένεκα της αλαζονίας που μετεβλήθη σε ζώο και έτρωγε χορτάρια. Και τρίτον, κατάχρηση των ονείρων έκαναν οι ψευδοπροφήτες για τους οποίους συνιστούσε στους πιστούς να μην τους ακούνε, και έκτον είναι η έκσταση. Ενίοτε όμως λαμβάνει χώρα και άλλος τρόπος που ο Θεός ανακοινώνει τα θελήματά Του. Σε αυτόν διαχωρίζονται οι δυνάμεις της ψυχής από τις εξωτερικές αισθήσεις του σώματος, του ανθρώπου. Οπότε οι εξωτερικές αισθήσεις δεν ενεργούν, δεν λειτουργούν και ο άνθρωπος νομίζει ή ότι κοιμάται ή ότι νεκρώθηκε, διότι το πνεύμα του υρπάγει από το Θεό και έχει βυθιστεί στη Θεία Θεωρία. Βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Το είδος αυτό ονομάζεται έκσταση. Φαινόμενα εκστάσεως συμβαίνουν και με τεχνητό τρόπο, είτε με υλικά μέσα, όπως με ποτά και διάφορες ουσίες, είτε με δαιμονική συνέργεια. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται και οι εκστάσεις των πάσης φύσεως, μάγων, υπνοτιστών και μέντιουμς. Η διαφορά όμως ανάμεσα στη Θεία Έκσταση και στις διατεχνικών μέσων εκστάσεις είναι ότι στην έκταση που ενεργεί ο Θεός δεν έρεται η αυτοσυνειδησία, η βούληση και η ελευθερία των ευρισκομένων στην έκσταση. Όχι μόνο δεν έρεται η βούληση και η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά επειδή ενώνεται με τη βούληση του Θεού, διαφωτίζεται και θεούται. Κατά τις αποκαλύψεις αυτές, οι προφήτες συνέβαινε να χάνουν τις αισθήσεις τους, διατηρούσαν όμως ακεραία και ισχυρή την εσωτερική διάβγεια. Γι' αυτό χαρακτηρίζονται από τους πατέρες μουσικά όργανα του Αγίου Πνεύματος και κάτοπτρα καθαρά, στα οποία κατοπτρίζεται ο Θεός και οι Θείες Αλήθειες. Δεν είναι νευρόσπαστα που παραλυρούν, όπως συμβαίνει σε μη ενεργούμενες από το Άγιον Πνεύμα περιπτώσεις, διότι οι ενεργούμενοι από το Άγιον Πνεύμα φωτίζονται και το Πνεύμα τους αποκτούσε μεγαλύτερη διάβγεια
και η βούλησή τους ενισχυόταν και δεν κατηργείτο. Αυτό δεν συμβαίνει στις άλλες περιπτώσεις. Στις αποκαλύψεις αυτές συμβαίνουν εκστάσεις, πνευματικά ταξίδια στον ουρανό, όνειρα, ενίγματα, αλληγορίες. Ο εκστασιαζόμενος οραματιστής περιοδεύει σε χώρους απρόσιτους για τους κοινούς θνητούς, ενώ συνήθως κάποιος άγγελος του εξηγεί αυτά που βλέπει και ακούει. Στις αποκαλύψεις αυτές, επειδή αναφέρονται στην έλευση της Βασιλείας του Θεού, υπάρχει η έννοια του προκαθορισμένου μέσα στην ιστορία, ότι τα πάντα γίνονται σύμφωνα με κάποιο σχέδιο. Ο στόχος των αποκαλύψεων είναι να καθορίσει το χρόνο που θα έλθει η τελική κρίση του Θεού με την παράδοση της Βασιλείας του Θεού στους Αγίους του Υψίστου. Παραδείγματα πλήρους θείας εκστάσεως αναφέρονται του προφήτου Αβραάμ όταν συνήφθη η Διαθήκη του Θεού μαζί του, του προφήτου Ιωνά που παρέμεινε επί τρεις μέρες στην κοιλιά του θαλάσσιου κήτους, που αποτελεί σημείο και απόδειξη δηλαδή της Αναστάσεως του Κυρίου, του προφήτου Δανιήλ που ο Θεός του αποκάλυψε γεγονότα και εξελίξεις του αποτάτου μέλλοντος με το όραμα του Κριού και του Ταύρου, του Αποστόλου Πέτρου με τον οποίον ο Θεός του υπέδειξε να μην περιφρονήσει την πρόσκληση του εκατοντάρχου Κορνηλίου ως μολυσμένου επειδή ήταν ειδωλάτρης και να δεχθεί να πάει στο σπίτι του για να διδάξει σε αυτόν τα περί του Ιησού Χριστού. Του Αποστόλου Παύλου όταν κλήθηκε στο Αποστολικό Έργο, τη μεταστροφή του Παύλου με το όραμα πρώτων πυλών της Δαμασκού, του Αρχιδιακόνου Στεφάνου όταν τον λιθοβολούσαν, αλλά και η μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Διαπιστώνουμε ότι οι θείες αποκαλύψεις δεν μετεδίδονται μόνο με τη βαθιά ύπνωση, έκσταση ή αρπαγή, αλλά και με απλό ύπνο, όπως τις περιπτώσεις του προφήτου Σαμουήλ που κλήθηκε στο προφητικό έργο ή του προφήτου Ιεζεκίλ. Και τέλος, ο Θεός αποκαλύπτει τις βουλές του με τη φωνή του. Ο Θεός μετέδιδε τα θεία μηνύματα στον άνθρωπο που βρισκόταν σε εγρήγορση και με τον ιδιαίτερο αυτό έβδομο τρόπο, τη φωνή του, που γινόταν αντιληπτή με την ακοή της ψυχής, όπως στο Σινά, όταν ο Θεός εξήγηλε τον νόμο του στους Ισραηλίτες, στο δίκαιο Σιμεών που υποδέχθηκε τον Κύριο βρέφος τεσσαρακονθήμερο στο ναό των Ιεροσολύμων, στον Απόστολο Φίλιππο που έλαβε την εντολή από το Άγιο Πνεύμα να διδάξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στον Αιθίωπο αξιωματούχο, στο βάπτισμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός, στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται, και τρίτη φορά στο ναό των Ιεροσολύμων. Με τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις η φωνή του Θεού Πατρός μαρτυρεί τη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και προτρέπει τους ανθρώπους να υπακούουν σε αυτό. Πρέπει να τελειώσω. Ευλογείτε. Έτσι. Μπράβο. Πείτε λίγο νεράκι. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Α, θέλετε κι άλλο. Καμιά δεκαπενταριά λεπτά. Καλώς, έχω. Είμαι στην 21 σελίδα και η εισήγηση έχει 60. Θέλετε την περίληψή σας. Όχι, τα ξέρω εγώ απ' έξω. Λοιπόν. Έχουμε μοιράσει περιλήψεις. Μπορείτε να πάρετε. Θα σας διαβάσω μόνον, ξεχωρίζοντας το αληθινό από το ψεύτικο, που είναι ενδιαφέρον, ναι. Πώς ξεχωρίζονται τα δύο αυτά, που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Ο κόσμος μας σήμερα είναι γεμάτος από αλληλοσυγκρουόμενες φωνές που όλες αξιούν να είναι αυθεντικές. Οι θρησκευτικές απόψεις διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, μερικές φορές
υπάρχει πλήρης αντίθεση ανάμεσα στις διάφορες απόψεις που όλες προβάλλονται στο όνομα του Θεού. Πώς διακρίνομαι πού βρίσκεται η αλήθεια? Εκείνο που οι προφήτες έλεγαν σε παρόμοιες καταστάσεις ήταν ότι, προσέξτε, κάθε τι που συμφωνεί με τη Γραφή μπορεί να θεωρηθεί ως αλήθεια του Θεού. Στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 13, λέγει ο Θεός ότι ο ψευδοπροφήτης είναι εκείνος που παρασύρει τους ανθρώπους μακριά και συγκεκριμένους τους Ισραηλίτες πίσω από άλλους θεούς και αναφέρεται σε αποστασία ενάντια στον Κύριο και Θεό τους, ο οποίος τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου για να τους οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Με άλλα λόγια, η αλήθεια σχετικά με το Θεό που εκφράστηκε από το Μωυσή μπορεί να γίνει το μέτρο της αλήθειας των ανθρώπινων απόψεων, ειδικά η περικοπή αυτή αναφέρει τις εντολές του Θεού. Μπορούμε να δούμε μια εφαρμογή αυτού του τεστ στον Ιερεμία. Στην ιδιωτική του ζωή, καθώς και στη δημόσια διακονία του, ο ψευδοπροφήτης αποδέχεται μια άλλη ηθική και ενθαρρύνει τους ακροατές του να κάνουν το ίδιο. Κατά συνέπεια συμπεραίνει ο Ιερεμίας, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να παραστάθηκε στο συμβούλιο του Κυρίου, δηλαδή δεν συμβουλεύτηκε τον Θεό. Όσα εάν λαλήσει ο προφήτης εκείνος το ονόματι Κυρίου και μη γέννηται και μη συμβεί, τούτο το ρήμα ο ουκ ελάλησε Κύριος, εν ασεβία ελάλησε ο προφήτης εκείνος, ουκ αφεύξεσθε αυτού. Δηλαδή, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευθεί, τότε το λόγο αυτό δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια. Μην τον φοβηθείτε και μην να τον ακούσετε. Εάν δε αναστεί ενσύ προφήτης ή ενυπνιαζόμενος το ενύπνιον και δώσει σημείον ή τέρας και έλθει το σημείον ή το τέρας, ο ελάλησε προς ελέγον πορευθόμεν και λατρεύσομεν θεείς εταίρης, εις ουκ είδατε, ουκ ακούσαστε των λόγων του προφήτου εκείνου ή του ενυπνιαζομένου το ενύπνιον εκείνο. Ότι πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ιδένε, ή αγαπάτε τον Θεόν ημών, εξ όλης της καρδίας ημών και εξ όλης της ψυχής ημών. Θα σας διαβάσω τη μετάφραση αυτή για να δείτε ότι έχει ευθύνη και εκείνος που πλανάται εάν ακολουθήσει ψευδοπροφήτες. Δεν ευθύνεται ο ψευδοπροφήτης, ευθύνεται και εκείνος που ακούει τον ψευδοπροφήτη. Για ακούστε το. Εάν παρουσιαστεί ανάμεσά σας κάποιος προφήτης ή ονειροκρίτης και σας δώσει ένα σημείο ή κάνει τέτοιο θαύμα και το σημείο ή το θαύμα πραγματοποιηθεί με σκοπό μετά να σας προσκαλέσει να ακολουθήσετε και να λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε, μην τον ακούσετε εκείνο τον προφήτη ή τον ονειροκρίτη, γιατί ο Κύριος ο Θεός το επέτρεψε, γιατί θέλει να σας δοκιμάσει για να δει αν τον αγαπάτε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας, αν έχετε υγιή και σταθερή πίστη δηλαδή. Η αρχική διάκριση ανάμεσα σε ένα αληθινό και σε ένα ψευδή προφήτη είναι απλή. Επαληθεύτηκε τελικά ο λόγος του προφήτη ή όχι? Αυτό ήταν το ζήτημα στην ιστορία του Μιχαία, γιου του Ιμλά. Όμως, αν οι άνθρωποι έπρεπε να περιμένουν για να δουν αν τα προφητικά λόγια θα πραγματοποιούνταν ή όχι, τότε, όταν θα μάθαιναν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα αληθινό προφήτη και σε ένα ψευδοπροφήτη, θα ήταν πολύ αργά. Το Δευτερονομίου 18 αναφέρει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ωστόσο, σε ένα άλλο σημείο του Δευτερονομίου παρατηρείται μια καθοριστική αλλαγή. Δηλαδή, δεν πρέπει, λέγει, να έχετε κριτήριο μόνον εάν θα πραγματοποιηθεί. Προσέξτε. Αναφέρεται ότι ακόμα και αν τα λόγια ενός προφήτη επαληθευθούν, αλλά ο προφήτης δεν μίλησε σύμφωνα με το λόγο και τις εντολές του Θεού, τότε είναι ψευδοπροφήτης. Αν δηλαδή κηρύξει διαφορετικά από τις εντολές του Θεού, τότε λέγει αυτός είναι ψευδοπροφήτης. Άρα επομένως υπάρχουν δύο κριτήρια τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τόνισε ότι η αυθεντία της διδασκαλίας του στηρίζεται στη συνέπεια και συνάφειά της προς το θέλημα του Θεού. Αληναγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα μου και καθώς εν ετή λατώμη ο Πατήρ, ούτω ποιώ. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός αυτό το κριτήριο επισημαίνει στους ανθρώπους για να τον πιστέψουν. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμάεστη, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Προσωπικότητες που έμοιαζαν με τους Ισραηλίτες προφήτες υπήρχαν και σε άλλα μέρη της αρχαίας Αιγής Ανατολής. Επιγραφές που ανακαλύφθηκαν σε διάφορες πόλεις της Μεσοποταμίας μιλούν για αποκριτές και εκστατικούς που μετεβίβασαν στους βασιλείς τα μηνύματά τους. Προφήτες του αληθινού Θεού. Αν οι κανονικοί προφήτες, οι χρησμοί των οποίων συγκεντρώνονταν στα βιβλία της Βίβλου, είχαν κάποιο ιδωλατρικό υπόβαθρο, τότε πώς κατέληξαν να απέχουν τόσο πολύ από αυτές τις λατρείες και να ξεστομίζουν απειλητικούς χρησμούς για όσους έδειχναν εμπιστοσύνη σε αυτές τις θεότητες, αντί να είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στο Θεό. Τι ήταν αυτό που ξεχώριζε κάποιους από τους συνηθισμένους προφήτες, ώστε τα λόγια ή οι χρησμοί να περιληφθούν τελικά στα προφητικά βιβλία, και τι ήταν αυτό που τους ξεχώριζε από τον κόσμο των ειδωλολατρών προφητών, με αποτέλεσμα οι προφήτες των οποίων οι χρησμοί συγκεντρώθηκαν στη Βίβλο να κοιτούν τους ειδωλολάτρες προφήτες από απόσταση και να τους θεωρούν ψεύτικους. Το αποτέλεσμα μιας μάχης απασχολούσε τόσο τους βασιλείς των Εβραίων όσο και τους προφήτες. Όταν ο προφήτης Εδεκίας χρησιμοποίησε σιδερένια κέρατα για να απεικονίσει τη συντριβή των Σύρων από τους βασιλείς του Ισραήλ, ακολουθούσε μια προφητική παράδοση συνηθισμένη στην αρχαία Αιγής Ανατολή. Στην πόλη Μαρή, για παράδειγμα, ένας εκστατικός προφήτης καταβρόχθησε ένα ομό αρνί, συμβολίζοντας τα επερχόμενα προβλήματα. Στις αρχές της προφητικής περίοδου, η απόδειξη για την αξία του προφήτη ήταν αν η προφητεία του που έδειχνε με πράξεις ή έλεγε με λόγια εκπληρωνόταν στο μέλλον. Η προφητική πράξη του Ελισαίου για την ήττα των Σύρων στον επόμενο αιώνα απέδειξε ότι ήταν ένας αληθινός προφήτης. Όταν όμως επαληθεύθηκε ήταν πολύ αργά, ώστε οι προφήτες του Ισραήλ κατέληξαν σταδιακά στο συμπέρασμα ότι η μόνη απόδειξη της αληθείας, ότι είναι αληθινοί προφήτες, ήταν αν οι προφητείες τους συμφωνούσαν με το Λόγο του Θεού. Αυτό το κριτήριο μπορούμε και εμείς να το αποκτήσουμε και να το καλλιεργήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Βέβαια, όταν θα δημοσιευθεί, έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε και ευτυχώς που είπατε και το δεύτερο μέρος, διότι κυρίως αυτό ήταν το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος της Σχολής Γονέων θα επιδώσει στον πρώτο μιλητή του φετινού κύκλου, σεβασμιότατο κύριο Δανίλ, μια αναμνηστική έκδοση για την Κατερίνη.